Θα ήθελα από την θέση του Προέδρου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Πανεργατικής Ομοσπονδίας του Καναδά, τον κύριο Σταύρο Κατσούλη, που βρέθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Το ξαναγήσαμε εδώ στους χώρους. Είναι ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με τα κοινά. Είναι τον τελευταίο χρόνο Πρόεδρος στην Πανεργατική Ομοσπονδία Καναδά. Δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τόπο και για το πώς μπορούμε να ενώσουμε και τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις των δύο τόπων για να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Κατάγεται από ένα χωριό που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Τρίπολης, στο χωριό Σάγκα του Δήμου Τρίπολης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε εδώ. Χθες παρακολουθήσαμε το πρόγραμμά του, είχε μια σειρά συναντήσεων με τους φορείς της πόλης, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο τον κύριο Δημήτρη Παυλή, συναντήθηκε με πολλούς επιχειρηματίες γιατί υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα σας το αναπτύξει και ο ίδιος και νομίζω ότι το ταξίδι που κάνει και οι επαφές που έχει αυτό το διάστημα θα είναι προς όφελος και της Αρκαδίας αλλά και των ομογενών που βρίσκονται στην Αρκαδία και πάντα παρακολουθούν τις εξελίξεις εδώ στον τόπο τους. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Πρόεδρο της Πανεργατικής Ομοσπονδίας του Καναδά, τον κύριο Κατσούλη, για να μας πει και για τους στόχους του ταξιδιού, αλλά και για το τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Μάλιστα, κύριε Κατσούλη, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε στην Αρκαδία και στην Τρίπολη, στον τόπο σας. Θέλουμε αρχικά να μας πείτε έτσι, δύο λόγια για την εκλογή σας, πόσο καιρό είστε πρόεδρος, έτσι, και βέβαια ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι, βλέπω ότι είστε νέος άνθρωπος, για την Πανεργατική Ομοσπονδία Καναδά και πώς μπορεί να υπάρξει έτσι και ένα αποτέλεσμα και για τον τόπο σας εδώ. Ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα τα καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ στον Τριαντάφυλλο και στο σταθμό που με φιλοξενήσατε. Ήθελα να δώσω πρώτα χαιρετισμούς από όλους τους Καναδούς, εδώ στους πατριώτες, στους αρκάδες. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να ξέρετε πάντα πως νιώθουμε πάντα δίπλα σας. Πάντα ήμασταν εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για εσάς και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και εμείς. Εγώ, όπως έχει εξηγήσει ο Τριαντάφυλλος, είμαι τώρα ο κοινός πρόεδρος της Πανεργατικής Ομοσπονδίας Καναδά, τώρα περίπου ένα χρόνο. Και έχει εκλεγεί ένα καινούριο εκτελεστικό συμβούλιο του Καναδά. Πρώτη φορά έχει γίνει αυτό από νέους, δεύτερη και τρίτη γενιά, που για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βοηθήσαμε όλοι να γίνει αυτό. Ήταν ώρα να γίνει αυτή η αλλαγή, ας πούμε το torch. Να το δώσουν οι υπαλλήλοι στους καινούριους και είμαστε όλοι αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι, παγκμετίες σε διάφορα τομεία και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε και να κάνουμε αυτό που μπορούμε εμείς ως δεύτερη και τρίτη γενιά. Όπως εξήγησε και ο Τριαντάφυλλος, έχω κάνει αρκετές συναντήσεις με διάφορους εδώ στην Ελλάδα για να έχουμε έτσι πιο κοντινές σχέσεις και να δούμε πώς μπορούμε να, και τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς έξω στο εξωτερικό. Πιστεύω έχει πολλά να προσφέρει εδώ η Ελλάδα και αυτό θα το δουλέψουμε όσο μπορούμε έξω. Οι πρώτοι στόχοι σας ποιοι είναι και βέβαια υπάρχουν αρκετοί αρκάδες στον Καναδά. Αρκετοί στον Καναδά γενικά. Εμείς παράδειγμα ως Ομοσπονδία έχουμε περίπου 16 σύλλογοι. Και στο κάθε σύλλογο έχει τα μέλη τους. Εμείς είμαστε η ομπρέλα ας πούμε. Τωρόντο είναι το κεντρικό γραφείο, έχουμε και στο Μοντρεάλ και στο Βανκούβερ. Και αισθανόμαστε πάρα πολύ Έλληνες εκεί, ας έχουμε τώρα εγώ γεννηθεί εκεί στο Καναδά. Και υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα, όπως γνωρίζετε, είναι λίγο με δεύτερη και τρίτη γενιά, λίγο πιο δύσκολα και με τη γλώσσα και με διάφορα. Αλλά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ. Εκεί πώς δραστηριοποιείστε, τι κάνετε ακριβώς, έχετε κάποιες εκδηλώσεις που είναι σημεία αναφοράς? Ναι, έχουμε. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο κτίριο στο Ντάμφορντ που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, πάντα χορούς και ο κάθε σύλλογος. Έχουμε και ένα μεγάλο park 140 acres που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, picnics, χορούς. Προσφέρουμε και πολλά και στο Καναδά εκεί, ως Έλληνοι Καναδοί, σε νοσοκομεία, σε διάφορα οργανίσματα όπως διάφορα ιδιωτικά που έχουν ειδικές ανάγκες και γίνονται διάφορα. Μαζευόμαστε συνήθως πάντα σε μεγάλους χορούς, πάνω από 500 άτομα, εκδηλώσεις όπως έχει γίνει τώρα στις 10 Αυγούστου στο πάρκο που έχουμε, πάνω από 1000 άτομα, μαζευτήκανε οικογένειες. Ήταν family picnic που κάνουμε κάθε χρόνο και μαζεύονται πάρα πολλά άτομα. Η σκέψη σας για συνεργασία εδώ με την πατρίδα, ας το πω έτσι, με τον τόπο των καταγωγής σας, τον γονιό σας, τον παππούδο σας, ποιοι είναι έτσι, πού βλέπετε να μπορεί να γίνει συνεργασία?
Έχω πιο πολύ ενδιαφέρον με όσοι δεύτερη και τρίτη γενιά να γίνει μια συνεργασία μεταξύ η δικιά μας γενιά. Των νέων ανθρώπων, ναι. Που κάνανε τώρα εμείς ως νέοι, ως επαγγελματίες, στα ιδιωτικά, εγώ ως καθηγητής, ο άλλος ως γιατρός, δικηγόρος κτλ. Να γίνει ένα connect και εμείς ως ομοσπονδία μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Μέσα στο website που έχουμε και εμείς γνωριμίες και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί. Εδώ υπάρχουν, είχα μια συνάντηση με τον κύριο Τρούπη που έχει το Μοσχοφύλλο το κρασί που εκεί για μας είναι το καινούριο Pinot Grigio στο εξωτερικό. Προσπαθούμε στα καταστήματα που έχουμε, στις αίθουσες μεγάλες που γίνονται banquets που λέμε εκεί, να προχωρήσει αυτό και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να το καταλάβουν και το μάθουν και οι ξένοι πιο πολύ, όχι μόνο οι Έλληνες. Εγώ ενδιαφέρομαι όχι να τα κάνουμε push οι Έλληνες στους Έλληνες, αλλά πιο πολύ οι Έλληνες εξωτερικούς στους ξένους, γιατί έχει πολλά να προσφέρει. Αρχίσουμε το κρασί πρώτα-πρώτα. Έχετε βοηθήσει, φαντάζομαι και άλλα προϊόντα ναι. αγροτικά που μπορούν ναι, ναι. να γίνουν εξαγωγές. Έχετε βοηθήσει και κάποιους, ίσως μπορείτε να προσφέρετε και βοήθεια σε κάποιους νέους λόγω της κρίσης που έρχονται στο Καναδά, κάποιες περιπτώσεις. Έχει τύχει κάτι τέτοιο? Τώρα έρχονται αρκετοί στο εξωτερικό γενικά, όχι μόνο Καναδά και Αμερική και Αυστραλία και αυτά. Πολλές φορές έρχονται σε επαφή να μάθουν πώς γίνεται να μπορέσουν να έρθουν εκεί για μόνιμα. Αυτό τώρα λίγο δύσκολα είναι. Παράδειγμα, ο κράτος αφήνει μέχρι 3 μήνες, μετά το κάνει σε 6, αλλά αυτή είναι από πλευρά μετανάστευση, ας πούμε. Τώρα εμείς πάντα βρισκόμαστε εκεί, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε. Εκεί βρισκόμαστε. Υπάρχει, σας βλέπουμε, συναντιέστε σήμερα και με τον πρόεδρο εδώ της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Υπάρχει ίσως κάποια σκέψη για συνεργασία, κάτι σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης και ραδιοφώνου? Τώρα είχαμε μια συνάντηση με τον διευθυντή της Τρίπλης Αστέρας, παράδειγμα. Και εκεί σκεφτήκαμε εμείς τώρα, είναι στις αρχές τώρα, να μιλάμε και πολλά, να έχουμε και εμείς μια λέσχη δικιά μας εκεί στο τον ότι, γιατί να μην υπάρχει, υπάρχει αλλού, υπάρχει ενδιαφέρον και έχει αρχίσει αυτό εκεί. Να γίνει πραγματικότητα. Μακάρι και στο μέλλον να εδώ ένα... για το ραδιόφωνο. Όχι, για το ραδιόφωνο, μια συνεργασία εννοείται. Ναι, μακάρι εκεί μέσα, αυτό λέγαμε πριν, με το website που υπάρχει, να υπάρχει ένα link να παίρνουμε ενημερίες καθημερινές από εδώ Ελλάδα και να μην χρειαστεί ο καθένας να το βρει και να ψάχνει για κάτι, ναι. Εγώ θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι ο Σταύρος Κατσούλης, όπως και εσείς είπατε, είναι ένας νέος άνθρωπος. Έρχεται κάθε χρόνο σχεδόν στην πατρίδα. Συνεχώς βοηθάει από όποιο πόστο και αν βρεθεί. Όντως, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια σκέψη για μια συνεργασία μεταξύ Παναρκατικής Ομοσπονδίας Καναδά και Δημοτικής Ραδιοφωνίας, αρχικά σε επίπεδο ενημέρωσης. Δηλαδή, να μπορούν ανά πάσα στιγμή όποιοι θέλουν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Παναρκατικής Ομοσπονδίας του Καναδά, αλλά και εμείς να προσφέρουμε ενημέρωση σαν δημοτική ραδιοφωνία εκεί. Δηλαδή να είναι σταθερά κάποια banners στις δύο ιστοσελίδες για να υπάρχει αμφίπλευρη ενημέρωση. Από την άλλη πλευρά, σκεφτόμαστε και θα δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε με κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης του Καναδά, εννοώ ομογενειακά, εννοώ ελληνοκαναδέζικα, ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε ή να τους φιλοξενήσουμε εμείς εδώ ή να φιλοξενηθούν και κάποιοι δικοί μας άνθρωποι εκεί για να μπορέσουμε να συσφίξουμε τις σχέσεις. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στην πορεία. Αυτό που είπε είναι πολύ βασικό πάλι, είναι το γεγονός ότι είχε μια επαφή με τη διοίκηση του Αστέρα ο πρόεδρος και κατάφερε να κάνει τα πρώτα βήματα για να φτιαχτεί μια λέσχη φίλων Αστέρα Τρίπολη στο Τορόντο. Κάτι πολύ βασικό. Υπάρχουν εκεί οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ήρθε η ώρα να αποκτήσει και μία λέσχη στο Τορόντο και ο Αστέρας Τρίπολης. Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε για να έρθουν σε επαφή οι δύο πλευρές. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπε εν μέρη ο πρόεδρος, θα ήθελα να το κλείσω εγώ, λέγοντας ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πλευράς Παναρκατικής Ομοσπονδίας Καναδά για την ανάδειξη και την προώθηση των αρκατικών προϊόντων. Εκεί υπάρχουν αίθουσες, υπάρχουν χωροί, υπάρχουν εκδηλώσεις. Στις οποίες εκδηλώσεις μπορούν οι αρκάδες επιχειρηματίές, αν έρθουν σε επαφή με την Παναρκατική Ομοσπονδία του Καναδά, να αναδείξουν τα προϊόντα, να τα προωθήσουν και να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Εκεί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Και επειδή, όπως μιλάγαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο, μου είπε ότι στην κρίση χρειαζόμαστε βοήθεια, η Παναρκατική Ομοσπονδία του Καναδά είναι πάντα δίπλα μας σε ό,τι και αν χρειαστούμε, απλά με μέτρο, με τάξη, γιατί θα ήθελα να το πω γι' αυτό.
οι ομογενείς μας αγαπάνε την πατρίδα, είναι όμως και λίγο καχύποπτοι για τον τρόπο που κάποιοι διαχειρίζονται τη βοήθεια που έρχεται εδώ. Δεν έχουν παράπονα, όμως καλό θα είναι να είναι μετρημένα τα πράγματα, να είναι συγκεκριμένα, και γιατί και ο Πρόεδρος πρέπει να δίνει την αναφορά του στην Εκτελεστική Επιτροπή για να γίνονται όλα όπως πρέπει.